Ο Δημήτρη Γιανούλη τραυματίστηκε στον αγώνα τη Ελλάδα με το Κόσοβο στο Nations League, αλλά δεν έχει τελικά κάτι σοβαρό και θα είναι κανονικά σε θέση να αγωνιστεί στο ντέρμπι του Πάουκ με την ΑΕΚ. Ο διεθνή Έλληνα αριστερό Μπάκ ανησύχησε του ανθρώπου του δικεφάλου εν ώψη και του σπουδαίου αγώνα με του κυτρινόμαυρου για τη Super League, αλλά ο ίδιο του ενημέρωσε ότι ήταν απλώ μια κράμπα. Ο Αμπέλ Φεραίρα τον υπολογίζει έτσι για τη βασική ενδεκάδα του ντέρμπι, όπου η ομάδα τη Θεσσαλονίκη θέλει να ρεφάρει τι απώλειε βαθμών στι πρώτε αγωνιστικέ του πρωταθλήμα. Το ευχάριστο για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι πω το απουσιολόγιο έχει αδειάσει πλέον ενώ μοναδικό απών είναι ο Χωσέ Κρέσπο. Όσον αφορά τι υπόλοιπε θέσει τη ενδεκάδα, ο Ζήβκο Ζήκο Ζήβκοβιτ θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, Μιχαηλίδη Βαρέλα Ινκανσόν η τριάδα μπροστά του, Μάτους δεξιά, Γιανούλη αριστερά, Σβάμπα και Ελκαντουρί στο κέντρο, Ζήβκοβιτ στο ένα άκρο, Τζόλι στο άλλο και στην ο από εκεί και πέρα, το Σύριαλ Πάοκα και ειρήνια συνεχίζεται και φαίνεται πω δεν τελείωσε παρά το γεγονό ότι πριν λίγε μέρε ο Πορτογάλο αποχαιρέτησε. Όπω αποκάλυψε κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου του Ολαφρέμπε, ο Κυριακό Κυριάκο, έγινε νέα επαφή του Ιβάν Σαβίδη με τον παίκτη που εκτό των τυπικών του έγινε και πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα του στον Πάοκ. Με πρωτοβουλία του Προέδρου τη Ασπρόμαυρη ΠαΕ, η συζήτηση έγινε τη Δευτέρα και οι δύο πλευρέ θα είπαν για αρκετή ώρα αναλύοντα την κατάσταση. Ο Σαβίδη Άνοιξε θέμα παραμονή του Πορτογάλου στην Τούμπα, αφού του τόνισε το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στην ομάδα και κατά τη διάρκεια τη συζήτηση κατέθεσε και πρόταση προ την πλευρά του Πορτογάλου. Η απάντηση του Βιερίνη αναμένεται μέχρι και το τέλο μεταγραφική περιόδου για του ελεύθερου παίκτε, που είναι στι 23 Οκτωβρίου.